Καλωσορίσατε στο φτιάξω μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Θα φτιάξουμε σήμερα ένα λαιμό σε πάρα πολύ απλό σχέδιο, αλλά πάρα πολύ όμορφο. Βλέπετε με αυτά τα ενδιάμεσα. Χρειαστήκαμε για το συγκεκριμένο κασκόλ 2 κουβαράκια. Θα δείξω αμέσως ποια είναι αυτά. Θα δείξουμε αναλυτικά σε λίγο. Το πλέξαμε με το 9 βελονάκι μας. Μπορούμε να το χαρίσουμε 2 φορές γύρω το λαιμό μας. Είναι αρκετά μεγάλο. Και για να δούμε σιγά σιγά πώς το φτιάχνουμε. Έχουμε λοιπόν το Living από την Trulli. 100 γραμμάρια 110 μέτρα, 80% ακρυλικό, 20% πολυαμιδικό. 8-9 βελονάκι λέει, χρησιμοποιήσαμε το 9 μας όπως είπαμε. Το νούμερο είναι αυτό εδώ. Και να ξεκινήσουμε όμως. Θα ξεκινήσουμε με μια αλυσίδα γύρω στο 1,20, 1 μέτρο και 20 εκατοστά, κάτι παραπάνω, εκεί γύρω πάντως. Έχουμε λοιπόν να πλέξουμε αρκετή ώρα. Έχουμε και τη μεζούρα μας μαζί για να μετρήσουμε. Μετά από λίγη ώρα αλυσιδίτσας, να μετρήσουμε αν έχουμε φτάσει εκεί που θέλαμε. Ωραία, 1,27 περίπου, 1,27, 1,28, ωραία. Μια χαρά είμαστε. Το ενώνουμε τώρα σε κύκλο. Όπως πάντα προσέχουμε το σχέδιό μας να είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Να μην είναι μπλεγμένο ενδιάμεσα. Ωραία, θέλουμε τα βένα κοιτάμε προς τα πάνω. Και τώρα λοιπόν μπορούμε να το ενώσουμε. Αφού το ενώσαμε λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε το σχέδιό μας. Θέλουμε 2 αλυσίδες για το ύψος. Μπαίνουμε στον πρώτο πόντο και ξεκινάμε με μισά ποδαράκια. Στον επόμενο πόντο το ίδιο. Θα πλέξουμε όλη την πρώτη σειρά μας με μισά ποδαράκια. Κάντε λοιπόν η πρώτη σειρά μας, πανέτοιμη. Την κλείνουμε. Απλή αλυσίδα. Τώρα θέλουμε μία για το ύψος. Και η επόμενη σειρά μας θα είναι με άριστα λινανάκια. Δεν μπαίνουμε όμως ούτε εδώ πάνω, ούτε από μπροστά. Αλλά εδώ πίσω από το βέ που σχηματίζεται. Και κάνουμε άριθα γαϊτανάκια σε κάθε πόντο ακριβώς πίσω από το βε. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα αυτού του πλεκτού. Έχουμε μία σειρά με μισά παδαράκια, μία σειρά με άριχτα και τα άριχτα πλέκονται εδώ ακριβώς πίσω από τα βε. Θα κάνουμε και εδώ όλη τη σειρά με τον ίδιο τρόπο. Γύρω 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 να τελειώσει όλη η σειρά μας.
Να τη λοιπόν, μετά από λίγη ώρα, η δεύτερη σειρά μας τελείωσε. Βλέπουμε το σχεδιάκι μας. Κανονικά θα έπρεπε να βάλουμε ένα σημαδάκι για να ξέρουμε πού κλείνει ο κάθε κύκλος, αλλά επειδή είναι αρκετά χοντρό το νήμα μας, νομίζω είναι πολύ ευδιάκριτο το που κλείνει ο κύκλος, οπότε θα ξεκινήσουμε την επόμενη σειρά με το επόμενο σχέδιο. Άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και έχουμε λοιπόν μισά παδαράκια, άριθα γαϊτανάκια. Ένα λέξ, το σχεδιάκι μας. Μία το ένα, μία το άλλο. Τώρα λοιπόν ήρθε η σειρά να κάνουμε και πάλι μισά ποδαράκια, 2 για το ύψος. Σε κάθε σειρά με μισά ποδαράκια κάνουμε 2 αλυσίδες για το ύψος. Σε κάθε σειρά με άριχτα, μία. Μόνο μία. Τα μισά ποδαράκια μπαίνουν κανονικά στους πόντους εδώ πέρα. Τα άριχτα γαϊτανάκια δεν ξεχνάμε ότι μπαίνουν πίσω από τα βέα αυτά που κοιτάνε προς τα πάνω. Στο πλάι των βέα. Μετά από περίπου 14 σειρές, νομίζω είναι κάπου 7 και 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ωραία. Έχουμε 7 σειρές με άριθμα και άλλες τόσες, περίπου. Σημεία με μισά ποδαράκια. Είναι μεγάλο το κασκόλ, βλέπετε, μπορούμε να το κλείσουμε 2 φορές. Το κλείσαμε με απλά άριχα γαϊτανάκια, κανονική πλέξη, για να μοιάζει λίγο με την αρχή, να έχουμε την ίδια αρχή και το τέλος. Όπως είναι εδώ λοιπόν, με την αρχική αλυσίδα και τα μισά ποδαράκια, έτσι και εδώ στο τέλος. Έχουμε το μισό ποδαράκι τέλος και το άριχτο, αλλά κανονικά τώρα, όχι από την πίσω πλευρά. Να ασφαλίσουμε λίγο όμως το νήμα του τέλους μας. Εδώ. Να το μικρύνουμε καταρχάς. Και τώρα για να είναι και το σχεδιάκι εδώ όμορφο, να φαίνεται σαν ενιαίο σχέδιο. Με τα βε. Περνάμε με το βελονάκι μας στον τελευταίο πόντο που κάναμε, το περνάμε πίσω και τώρα από την πίσω πλευρά παίρνουμε λίγο νήμα απλώς για να σχηματίσουμε ακόμη ένα ας πούμε βε και να είναι το σχέδιό μας ενιαίο το κλείσιμο. Μένει φυσικά να κρύψουμε το νηματάκι του τέλους. Έχουμε και τα νήματα της μέσης που αλλάξαμε κουβαράκι και της αρχής. 4 νήματα λοιπόν. Και το κασκολάκι μας είναι πανέτοιμο, πολύ ζεστό και πολύ μεγάλο. Πώς σας φάνηκε? Ελπίζω να σας άρεσε και να το δοκιμάσετε να το κάνετε. Δεν είναι δύσκολο και ούτε πολύ χρονοβόρο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, το φτιάξω μόνος σου. Δημιουργικές ιδέες. Κάντε like αν σας άρεσε το βιντεάκι μας και φυσικά μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Εγγραφείτε στο κανάλι μας για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Γεια σας!